Ακροβασίες ανάμεσα στις θέσεις του Προεδρικού και στις απαιτήσεις της Τροϊκάς επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών για να συμπληρώσει το φάκελο των αντιπροτάσεων προς τους δανειστές. Η δέσμη των αντιπροτάσεων βρίσκεται στο τέλος του δρόμου, ωστόσο εξασφαλίζονται 900 εκατομμύρια ευρώ εναντί 1,1 δισεκατομμυρίων που ζητεί η Τρόικα. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Αλήθεια, το Υπουργείο Οικονομικών θα αντιπροτείνει γενική μείωση μισθών από 1 έως 3%, κλιμακωτή αποκοπή 13ου μισθού για τους υψηλόμισθους υπαλλήλους, κλιμακωτή μείωση συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, αύξηση εργάσιμων ωρών στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης, επαναφορά των 4 νομοσχεδίων για συνεισφορά του πλούτου και επιμήκυνση προσαρμογής στα 5 χρόνια. Η Τρόικα ζητεί 15% μείωση κρατικού μισθολογίου, πάγωμα του 13ου μισθού, σοβαρές μειώσεις στις συντάξεις και οπωσδήποτε αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Σε πολιτικό επίπεδο πάντως, αν και παραμένουν υψηλοί οι τόνοι της αντιπαράθεσης, τα επιτελεία κομμάτων και υποψηφίων ετοιμάζουν τις δικές τους αντιπροτάσεις. Βρισκόμαστε στο στάδιο της μελέτης των προτάσεων της Τρόικας και στην επεξεργασία των δικών μας προτάσεων ή αντιπροτάσεων σε σχέση με τις προτάσεις που έχει καταθέσει καταρχήν η Τρόικα. Αντί δυστυχώς να έχουμε μια κυβέρνηση με λύσεις, έχουμε μια κυβέρνηση που απουσιάζει. Το κόστος της απραξίας το πληρώνει βεβαίως ο εργαζόμενος και ο φορολογούμενος πολίτης.